Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Σήμερα θα μάθουμε να μπλέκουμε τρισδιάστατη καρδούλα και πάμε να ξεκινήσουμε με τον μαγικό κύκλο. Παίρνω την κλωστή και τη γυρίσω γύρω από τα τρία μου δάχτυλα και την φέρνω πάνω αριστερά και την πιάνω με το μικρό μου δαχτυλάκι. Βάζω το βελονάκι κάτω από τη δεξιά κλωστή, πάνω από την αριστερή και γυρίζω το βελονάκι μου γύρω-γύρω μία φορά και πάω προσεκτικά να πιάσω την αριστερή κλωστή και να την περάσω μέσα από αυτή τη θηλιά που έχει δημιουργηθεί πάνω στο βελονάκι. Και έχω την πρώτη μου αλυσίδα. Θα πάω τώρα να πλέξω άλλες δύο αλυσίδες, συνολικά τρεις, οι οποίες μου δίνουν το πρώτο μου ποδαράκι. Δύο, τρεις αλυσίδες. Θα πάω τώρα μέσα στον κύκλο μου να πλέξω συνολικά 16 ποδαράκια μαζί. Με το γαϊτανάκι από τρεις αλυσίδες θα έχω 17 ποδαράκια. Οπότε, ξεκινάμε. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Μαζί με το γαϊτανάκι από τρεις αλυσίδες που έπλεξα στην αρχή, έχω συνολικά 17 ποδαράκια. Θα πάρω την κλωστή αυτή και θα σφίξω τον κύκλο μου. Πολύ πολύ σφιχτά. Και θα πάω να κλείσω τη σειρά αυτή, πλέκοντας ένα βουβό, στην τρίτη αλυσίδα από το γαϊτανάκι και έχουμε τον πρώτο μας κύκλο. Μετά πλέκουμε μία αλυσίδα και θα πάω μέσα στον πρώτο πόντο και θα πλέξω ένα άριχτο. Μέσα στον πρώτο πόντο πλέκουμε ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε ένα μισό ποδαράκι και ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο, οπότε μισό ποδαράκι και ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο, στον δεύτερο πόντο δηλαδή, πλέξαμε ένα μισό ποδαράκι και ένα ποδαράκι μαζί. Στον επόμενο πόντο πλέκουμε δύο ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Ένα, δύο ποδαράκια μαζί, μετά και θα πάμε τώρα στους επόμενους τρεις πόντους να πλέξουμε μέσα από δύο ποδαράκια. Ένα, δύο ποδαράκια μέσα στον πρώτο πόντο, στον δεύτερο πόντο, ένα, δύο ποδαράκια και στον τρίτο πόντο θα πάμε να πλέξουμε άλλα δύο ποδαράκια. Ένα, δύο ποδαράκια. Οπότε για τρεις πόντους πλέκουμε συνολικά από δύο ποδαράκια μέσα σε κάθε πόντο. Συνολικά δηλαδή 6 ποδαράκια. Μετά θα πλέξουμε δύο μισά ποδαράκια μέσα στον επόμενο πόντο. Ένα και άλλο ένα μισό ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Στον επόμενο πόντο πλέκουμε ένα μισό ποδαράκι. Στον επόμενο πόντο θα πλέξουμε άλλο ένα μισό ποδαράκι. Και τώρα έχουμε φτάσει στη μέση της καρδιάς μας, όπου θα πλέξουμε μέσα στον επόμενο πόντο μισό ποδαράκι αλυσίδα, μισό ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Οπότε πλέκουμε
μισό ποδαράκι, αλυσίδα και άλλο ένα μισό ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Και τώρα θα πάμε να δημιουργήσουμε αυτούς εδώ τους πόντους αντίθετα, οπότε τελειώσαμε με ένα μισό ποδαράκι στους επόμενους δύο πόντους. Οπότε από ένα μισό ποδαράκι στους επόμενους δύο πόντους. Ένα μισό ποδαράκι στον επόμενο και στον επόμενο πάλι ένα μισό ποδαράκι. Στον επόμενο πόντο πλέκουμε δύο μισά ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Ένα. Δύο. Στον επόμενο πόντο, μάλλον στους επόμενους τρεις πόντους πλέκουμε από δύο ποδαράκια μέσα σε κάθε πόντο. Οπότε πλέκουμε ένα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Στον επόμενο πόντο πλέκουμε ένα ποδαράκι και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Και στον επόμενο πόντο πλέκουμε τα τελευταία δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Και πάμε τώρα να πλέξουμε ένα μισό ποδαράκι και ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο, οπότε έχουμε πλέξει ένα μισό ποδαράκι και ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο και θα πάμε να πλέξουμε ένα βουβό μέσα εδώ στο κέντρο για να κλείσει και η σειρά αυτή. Και έχει ήδη αρχίσει και σχηματίστηκε η καρδούλα μας. Αν θέλουμε μπορούμε να την αφήσουμε έτσι, αλλά εμείς θα πάμε να της δώσουμε και άλλο σχήμα, να την κάνουμε λίγο πιο μεγάλη και θα πάμε τώρα στον ίδιο πόντο, εδώ στον πρώτο πόντο, να πλέξουμε ένα άριχτο μέσα εδώ, πλέκουμε ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο πλέκουμε ένα μισό ποδαράκι και για τους επόμενους πέντε πόντους πλέκουμε από δύο μισά ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο για τους επόμενους πέντε πόντους. Συνολικά δηλαδή 10 μισά ποδαράκια. Οπότε ξεκινάμε. 1, 2, στον επόμενο πόντο, 3, 4, στον επόμενο πόντο, 5, 6, στον επόμενο πόντο, 7, 8, στον επόμενο πόντο, 9, 10 και έχουμε πλέξει τα 10, μισά ποδαράκια. Τώρα στους επόμενους 4 πόντους θα πάμε και θα πλέξουμε από ένα μισό ποδαράκι για τους επόμενους 4 πόντους. Οπότε 1 στον επόμενο, 2 στον επόμενο, 3 και στον επόμενο 4 και για τους επόμενους 4 πόντους θα πλέξουμε από ένα άριχτο. Ο τέταρτος πόντος από τους 4 είναι ο ένας πόντος που έχουμε πλέξει στη μέση. Στη μέση εδώ είχαμε πλέξει μισό ποδαράκι, αλυσίδα, μισό ποδαράκι. Οπότε το πρώτο μισό ποδαράκι είναι ο ένας από αυτούς τους 4 πόντους που πλέκουμε τα άριχτα μας τώρα. Οπότε πλέκουμε 1, 2, 3 και άλλο ένα άριχτο μέσα στο μισό ποδαράκι που πλέξαμε στην προηγούμενη σειρά στη μύτη της καρτούλας μας. Ένα άριχτο και στη μέση, στο κενό δηλαδή μίας αλυσίδας, θα πάμε και θα πλέξουμε μισό ποδαράκι, αλυσίδα και μισό ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο για να κάνουμε τη μύτη της καρδιάς μας.
Και τώρα, ό,τι πόντους κάνουμε από αυτή τη μεριά, θα πάμε να τις κάνουμε ανάποδα από αυτή τη μεριά, οπότε τελειώσαμε με 4 άριχτα, οπότε ένα από αυτά τα 4 είναι και το δεύτερο μισό ποδαράκι που είχαμε πλέξει στην προηγούμενη σειρά, ή πλέξαμε μισό ποδαράκι, αλυσίδα, μισό ποδαράκι, οπότε ένας από αυτούς τους 4 πόντους είναι το μισό ποδαράκι. 1, 2, 3, 4. Στους επόμενους 4 πόντους πλέκουμε από ένα μισό ποδαράκι. 1, 2, 3, 4. Στους επόμενους 4 πόντους πλέκουμε από 2 μισά ποδαράκια και υπάρχει μια διαφορά διότι σε αυτήν εδώ τη μεριά πλέξαμε σε 5 πόντους από 2 μισά ποδαράκια. Σε αυτή τη μεριά θα πάμε να πλέξουμε σε 4 πόντους. Οπότε πάμε στον πρώτο, πλέκουμε 1, 2 μισά ποδαράκια, στον επόμενο πόντο, 3, 4 μισά ποδαράκια, στον επόμενο πόντο, 5, 6 μισά ποδαράκια και στον επόμενο πόντο, 7, 8 μισά ποδαράκια. Οπότε πλέξαμε σε 4 πόντους από 2 μισά ποδαράκια, συνολικά 8 μισά ποδαράκια. Και θα πάμε τώρα στον επόμενο πόντο να πλέξουμε ένα άριχτο και στον επόμενο πόντο ένα βουβό και μία αλυσίδα για να κλείσουμε την καρδούλα μας. Σφίγγουμε τον κόμπο και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα πάμε να ασφαλίσουμε τις κλωστές. Πάμε να ασφαλίσουμε πρώτα αυτήν εδώ την κλωστή και ασφαλίζουμε πάντα ή τις περισσότερες φορές στις πίσω θηλιές από τους πόντους που πλέκουμε. Και μόλις ολοκληρώσουμε να ράβουμε τις κλωστές μας, θα πάμε να πλέξουμε άλλη μια καρδιά, άλλη μια ίδια καρδιά εκτός κάμερας και θα ξαναανοίξουμε το βίντεο μας για να δούμε πώς θα ενώσουμε τις δύο αυτές καρδούλες για να τις κάνουμε να είναι να τις κάνουμε τρισδιάστατη, να είναι δηλαδή φουσκωμένη η καρδούλα μας. Και θα πάμε τώρα να ασφαλίσουμε και την αρχική μας κλωστή, αυτή που ξεκινήσαμε το πλεκτό, στις πίσω θηλιές από τα ποδαράκια που έχω πλέξει και καθώς ράβω την κλωστή σφίγγω κιόλας για να κλείσει η τρύπα μου στη μέση. Αν θέλουμε την αφήνουμε έτσι την καρδούλα, μπορούμε να ράψουμε ή να πλέξουμε ένα γαϊτανάκι εδώ στη μέση ή να κάνουμε μια θηλιά και να μπορούμε να την κρεμάσουμε ή να την κάνουμε μπρελόκ. Ακόμα και σαν μπομπονιέρα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε. Οπότε κόβουμε και αυτή την κλωστή και πάμε τώρα να πλέξουμε άλλη μία ίδια καρδούλα. Σε αυτό το σημείο έχουμε ολοκληρώσει και τις δύο μας καρδούλες, η μία και η δεύτερη καρδούλα από πίσω. Έχουμε δύο καρδούλες και θα πάμε τώρα να τις ενώσουμε. Και θα τις ενώσουμε μπλέκοντας άριχτα. Θα πιάνουμε την πίσω θηλιά από τη μία καρδούλα, αυτήν εδώ πάνω δηλαδή. Την πίσω θηλιά. Την πίσω θηλιά στον επόμενο πόντο. Το κάνουμε λίγο να φαίνεται λίγο καλύτερα. Εδώ, σε κάθε πόντο πιάνουμε τις πίσω θηλιές. Την πίσω θηλιά εδώ,
την πίσω θηλιά στο επόμενο, την πίσω θηλιά μετά εδώ πέρα, στην επόμενο πόντο και θέλουμε να είναι από την καλή μεριά και από τις δύο μεριές η καρδούλα μας. Στην αντίθετη μεριά θα πιάνουμε τον πρώτο πόντο στην μία μεριά και την πίσω θηλιά από τον πρώτο πόντο και από την άλλη μεριά. Οπότε, οι μπροστά θηλιές, μόλις έχουμε ολοκληρώσει να πλέκουμε τα άριχτά μας, θα έρθουν μπροστά και μαζί με τα άριχτα που θα πλέξουμε πάνω εδώ, θα δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο σχέδιο στις καρδούλες μας. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε να πλέκουμε τα άριχτά μας. Παίρνω κλωστή. Έχω περάσει το βελονάκι μου στις δύο πρώτες θηλιές. Περνώ μέσα την κλωστή και πλέκω μία αλυσίδα και ένα άριχτο μέσα στον ίδιο πόντο. Πάμε τώρα στον επόμενο πόντο και πιάνουμε την πίσω θηλιά και την πίσω θηλιά από τον ίδιο πόντο στην πίσω καρδούλα και πλέκουμε ένα άριχτο. Στον επόμενο πόντο, την πίσω θηλιά και την πίσω θηλιά στην πίσω καρδούλα. Οπότε θα πιάσουμε αυτήν εδώ την θηλιά. Αλλά επειδή έχουμε πλέξει τον ίδιο αριθμό ακριβώς σε πόντους, δεν χρειάζεται να ανοίγουμε την καρδούλα να τα βρίσκουμε, οπότε μας έχουν ευθυγραμμιστεί ουσιαστικά. Τον επόμενο πόντο στην μία καρδούλα, τον επόμενο πόντο στην άλλη και πλέκουμε ένα άριχτο, τον επόμενο πόντο στην μία καρδούλα, τον επόμενο πόντο στην άλλη και πλέκουμε ένα άριχτο, τον επόμενο πόντο στη μία καρδούλα, τον επόμενο πόντο στην άλλη και πλέκουμε ένα άριχτο και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσουμε την καρδούλα μας. Πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Πιάνουμε προσεκτικά τις πίσω θηλιές. Ουσιαστικά στη μία καρδιά είναι η πίσω, αλλά στην άλλη καρδιά η πίσω θηλιά που θέλουμε είναι η μπροστινή μας, έτσι όπως το έχουμε το πλεκτό. Και πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Πριν τελειώσουμε να πλέκουμε την καρδιά, θα την γεμίσουμε. Κανονικά με το υλικό που τη γεμίζουμε, αν θυμάμαι καλά, λέγεται η αλοβάμβακας. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχω αυτό το υλικό, θα βάλω και το βαμβάκι για το βίντεο. Βέβαια δεν προτείνω να το κάνετε με σκέτο βαμβάκι, διότι μετά από λίγο καιρό θα κάτσει και δεν θα είναι πλέον φουσκωτή η καρδούλα. Οπότε συνεχίσουμε να πλέκουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Και πάμε τώρα στο κέντρο. Και γυρνάμε από την άλλη μεριά της καρδούλας τώρα. Οπότε έτσι φαίνεται η μία μεριά και η άλλη. Ακόμα και σκουλαρίκια μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπομπονιέρες όπως είπαμε και νωρίτερα. Μπορούμε απλά να κάνουμε μία θηλιά και να την κρεμάσουμε την καρδούλα για διακοσμητικό. Οπότε έχουμε σχεδόν φτάσει στο τέλος. Θα πάω να πλέξω άλλο ένα άριχτο.
Θα ανοίξω λίγο τη θηλιά μου για να μην μου φύγει ο πόντος και θα πάω τώρα να γεμίσω μέσα την καρδούλα με βαμβάκι για να φουσκώσει. Την γεμίζουμε πολύ πολύ καλά. Αλλά όπως είπαμε και πριν, δεν προτείνουμε αυτό το υλικό για να γεμίσετε τις καρδούλες σας, διότι μετά από λίγο καιρό θα κάτσει το βαμβάκι για κατασκευές, για να βάζουμε μέσα τα πλεκτά για να φουσκώνουνε. Προτείνουμε τον αλοβάμβακα. Αν θυμάμαι καλά, η αλοβάμβακας λέγεται. Και από ό,τι βλέπω, χρειαζόμαστε και άλλο βαμβάκι εδώ πέρα, οπότε πάω λίγο να φέρω και ξαναέρχομαι. Ήρθα, έφερα και άλλο βαμβάκι για να γεμίσουμε την καρδούλα μας. Και βλέπουμε πόσο ωραία και φουσκωτή γίνεται. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε το βαμβάκι να γίνει ομοιόμορφο σε όλη την καρδούλα, για να μην είναι πιο λεπτό ή πιο χοντρό σε συγκεκριμένα σημεία. Θα βάλουμε λίγο ακόμα εδώ στην άκρη. Και θα πατήσουμε την καρδούλα μας και βλέπουμε πόσο ωραία έχει γίνει. Και θα πάμε τώρα να συνεχίσουμε να πλέκουμε τα άριχτά μας. Την πίσω θηλιά από τα άριχτα. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και σχέδιο στην καρδούλα, γιατί βλέπουμε ότι πλέκοντας στα πίσω άριχτα βγαίνει μπροστά αυτό σαν περίγραμμα εδώ πέρα. Έχουμε σχεδόν τελειώσει την καρδούλα μας. Αυτό που βλέπω είναι ότι ίσως θέλει λίγο ακόμα βαμβάκι εδώ πάνω. Οπότε πριν κλείσω τελείως την τρύπα, πάνω του βάλω λίγο βαμβάκι. Και συνεχίζουμε και πλέκουμε άριχτα. Τελευταίο άριχτο και πάμε τώρα να πλέξουμε ένα βουβό στη μέση. Και στη μέση από πίσω. Πάμε να πλέξουμε ένα βουβό και μία λυσίδα για να κλείσουμε την καρδούλα μας. Τραβάμε τη θηλιά, την κλωστή μας από τη θηλιά. Πατάμε λίγο το βαμβάκι να κάτσει ίσια σε όλα τα σημεία. Πάμε να ασφαλίσουμε και αυτές εδώ τις δύο τις κλωστές και η καρδούλα μας είναι έτοιμη. Αναγκαστικά τώρα θα πάμε να τις ασφαλίσουμε τις κλωστές στην έξω μεριά του πλεκτού μας. Οπότε θέλει πολύ προσοχή να μην φαίνεται η κλωστή από τις θηλιές μας έξω.
Κόβουμε την κλωστή. Ανοίγουμε λίγο να περάσει μέσα η κλωστή μέσα στις θηλιές και πάμε να ασφαλίσουμε και την άλλη την κλωστή. Βλέπετε ότι περνώ τη βελόνα μου από κάτω, οπότε προσπαθώ και πάλι να ασφαλίσω στις πίσω θηλιές την κλωστή. Κόβουμε και αυτήν εδώ την κλωστή. Και η καρδούλα μας είναι έτοιμη. Η μία μεριά, η άλλη. Βλέπουμε πως έχει φουσκώσει. Και τώρα θα μπορούσαμε να βάλουμε μία θηλιά, να βάλουμε χαντρούλες αν θέλουμε πάνω στη θηλιά. Ό,τι μας αρέσει μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Και αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να μας κάνετε και like. Γεια σας!